Λοιπόν, έχουμε Ραφαήλ και Αγάπη τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σχολιάζουμε εδώ με τον Ραφαήλ και την Αγάπη την ανακοίνωση του Ηρακλή, που ουσιαστικά είναι δύο κομμάτια. Κατηγορεί το ΤΑΠΑΟΚ ότι υπό την ανοχή του λειτουργούν ρατσιστικά στοιχεία στο γήπεδο και κατηγορεί το ΤΑΠΑΟΚ ότι. Κάτι το εγώ προσωπικά δεν το έχω αντιληφθεί, το ίδιο και ο Ραφαήλ. Ότι πίσω από τον πάγκο λέει είναι η συνήθις τακτική του ΤΑΠΑΟΚ να κυκλοφορούν φουσκωτοί και να τρομοκρατούν τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Πραγματικά, εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί εσείς. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Εγώ αρχίζω από σήμερα το πρωί να νιώθω ότι ζω σε έναν άλλο. Κάπου αλλού. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω με αφήνουν άφωνο. Δηλαδή και. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Ίσως υπάρχει μια αιτιολογία, αλλά δεν θέλω να το φανταστώ ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, να είναι ότι ο Ηρακλής ψάχνει για θηρία, για καταστάσεις, γιατί του χρειάζεται, υπάρχει γιατί είναι λόγος ύπαρξης. Διότι δυστυχώς όλο το σωματείο δεν έχει μια καλή πορεία και το είπα εγώ νωρίτερα. Να δούνε κάτι να τους εισπυρώσει, κάτι να τους... δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Και πέρα από το ότι δεν είναι σοβαρά, είναι και άκρος επικίνδυνα. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν είχε στον χώρο του άτομα και ανθρώπους με ρατσιστικές διαθέσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο προσφυγικό που προασπίζεται την άμυλα, προασπίζεται το fair play. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά γίνονται, γιατί συμβαίνουν. Καταδικάζουμε την οποιαδήποτε ενέργεια ρατσιστική ή οποιαδήποτε άλλη αντιδιοντολογική και αν υπάρξει και από οπουδήποτε και να υπάρξει, ναι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έπεσε στην αντίληψη τη δική μου και νομίζω και εσείς ήσασταν μέσα, καλύπτατε τον αγώνα, ούτε στους ηττήνοντες του παιχνιδιού, στους διαιτητές, στον κομισάριο έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη. Όλα προέκυψαν μετά το τέλος του παιχνιδιού και όταν πλέον βρεθήκανε, ξέρω εγώ, κάπου και το συζητήσανε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα που συμβαίνει και μένω έκπληκτος και απογοητεύομαι ειλικρινά για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, πρώτα, όταν διάβασα εγώ ότι είναι η συνήθις πρακτική του ΤΑΠΑΟΚ να τρομοκρατεί τις ομάδες σε όλους. Αυτό είναι το πιο περίεργο. Σε όλους τους αγώνες. Πραγματικά δεν. Ίσως ζούμε όλοι αυτό που είπατε σε άλλο κόσμο, σε άλλη πόλη, δεν ξέρω. Μάλλον εξιδίων κρίνουν τα λότρια, λέγανε. Ενδεχομένως. Σωστά το λέγανε. Σωστά το λέγανε οι αρχαίοι. Εδώ τελείωσε το προηγούμενο παιχνίδι και οι παίκτες δεν χαιρετηθήκανε. Το προσέξατε. Στη Μίκρα, λέτε. Στη Μίκρα, ναι. Ραφαήλ. Αυτό όχι. Δεν το πρόσεξα γιατί δεν ήμασταν και στη Μίκρα. Το καλύπταμε τηλεοπτικά από τηλεόραση, αλλά δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Δεν υπήρξε χαιρετισμός. Αυτό λέει πολλά, νομίζω. Ραφαήλ. Λοιπόν, τι να συζητάμε, να κάνουμε θέματα, δηλαδή τι να βγαίνουμε μετά από ένα παιχνίδι. Προφανώς οι άνθρωποι του Ηρακλή και οι φύλαθλοι και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από την ομάδα μετά από αυτό το παιχνίδι στη Μίκρα δημιουργήσανε κάποιες προσδοκίες. Ναι. Οι οποίες δεν τους βγήκανε. Λίγο να σοβαρευτούμε, λίγο να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Δηλαδή, λέει ο Ηρακλής ότι έχει αναγνωρίσει αυτόν ο οποίος τον καθήβρισε. Ναι. Ας μου τον υποδείξει, εγώ θα είμαι πρώτος που θα τον στείλω εκεί, ναι, που πρέπει. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ό,τι μας κατέβει και όταν μας κατέβει. Μα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάνε για ρατσισμό, μιλάνε για μπράβους, μιλάνε για συνήθεις πρακτικές που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ τα έχει υποστεί αυτά αλλού. Στο Ρέντι, στη Μίκρα. Είναι.
Ο ΠΑΟΚ έχει ζήσει ήττες μέσα σε αυτό το γήπεδο και δεν έγινε το παραμικρό. Ακριβώς. Και πότε συνέβη, μπορείτε να μου πείτε, αυτό το περιστατικό? Όταν η ομάδα ήταν 23-15. Ποιο όφελος είχε ο ΠΑΟΚ να διακόψει το παιχνίδι και να δημιουργήσει ένταση? Ποιον ωφελεί αυτή η διακοπή? Αυτόν που προηγείται με 23 πόντους ή αυτόν που χάνει με 15? Ποιος θέλει να ανακόψει την άλλη ομάδα? Mm. Αυτός που θέλει 2 πόντους για να πάρει το σετ? Προφανώς ναι. Αλλάζουμε τη λογική. Αλλάζουμε τη λογική. Μιλάμε για πράγματα ανεξήγητα πραγματικά. Πρόεδρε, για να το κλείσουμε, φαντάζομαι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα αν ο Ηρακλής καταγγείλει το περιστατικό στη ΣΕΒ, δεν ξέρω, στον Άριο Πάγο, όπου το καταγγείλει τέλος πάντων. Και στο Διεθνές Δικαστήριο να το καταγγείλει. Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχουν γεγονότα. Ποιος αντιλήφθηκε μέσα στο γήπεδο? Ακούσατε εσείς τίποτα, κάτι, ένα άτομο? Μεμονωμένο? Υποδείξτε το να το πιάσω εγώ. Εγώ να του βγάλω τα μάτια. Εγώ το είπα και στην αρχή, και ένας να υπήρξε πρόεδρε, η ανακοίνωση του Ηρακλή, χάνουν απλά το δίκιο τους, να το πούμε έτσι ευγενικά και να μην δώσουμε συνέχεια. Λίγο να κλείσουμε με την ομάδα, πρόεδρε. Δεν ήταν καλή στη Μίκρα. Νομίζω κανείς δεν έχει αντίθετη άποψη. Εχθές έδειξε ενέργεια, έδειξε νεύρο. Έκανε αυτό που έπρεπε και τώρα είναι στα ημιτελικά. Ναι, πιστεύω και με τον καινούριο προπονητή. Η ομάδα είχε μία αναταραχή, είχε έναν εκνευρισμό. Τώρα τα παιδιά δείχνουν μία ηρεμία, ένα πάθος για να φέρουμε εις πέρας όλους τους στόχους που έχουμε θέσει από την αρχή του πρωταθλήματος. Το είχαμε γράψει και στο ΠΑΟ 24, το είπατε χθες και στην κρατική τηλεόραση, η απομάκρυση του κύριου Ψάρα δεν είχε να κάνει με αγωνιστικούς λόγους. Όχι, δεν ήταν αγωνιστικό το θέμα. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αγωνιστικό το θέμα. Ήταν καθαρό θέμα συμπεριφοράς. Δεν μπορεί ο αρχηγός, ναι, ο άνθρωπος να εγκαταλείπει σε τέτοια στιγμή, σε τέτοια φάση τους παίκτες του. Εγώ ένιωσα σαν ένα πατέρα πολύτεκνο, mm-hmm, ο οποίος έχει γίνει σεισμός και την έχει κοπανίσει και άφησε τα παιδιά του να βλέπουν... Να κουνιέται το σπίτι. Τους πολυέλληνους να κουνιούνται. Ναι. Κατανοητό. Αυτό ήταν για μένα απαράδεκτο. Δεν υπήρχε καμία συγχώρια. Δεν υπήρχε τίποτα, καμία επανόρθωση. Παρόλο που του δώσαμε το δικαίωμα να έρθει στην προπόνηση που είχε η ομάδα την Κυριακή, mm-hmm, και πάλι δεν εμφανίστηκε. Ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, έχουμε την εντύπωση ότι κυριότερος αντίπαλος της ομάδας είναι ο ίδιος ο εαυτός της, με τα κενά διαστήματα που έχει. Συμφωνείτε με αυτό ή όχι? Απόλυτα. Όλοι όταν μου λένε αν τον φοβάσαι τον αντίπαλο, εγώ λέω φοβάμαι τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Και χθες πάλι είχε ένα κενό διάστημα, εντάξει τελικά δεν το πλήρωσε, αλλά από τη στιγμή που ανεβαίνει το επίπεδο και οι απαιτήσεις των αγώνων και με Κηφισιά και αν όλα πάνε καλά με τον Ολυμπιακό, νομίζω τέτοια διαστήματα δεν πρέπει η ομάδα να τα έχει. Ναι, αυτή είναι η άποψη. Θα πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να είναι παίκτες με αξία, είναι καταξιωμένοι, έχουν συμμετάσχει σε μεγάλους αγώνες, έχουν διεκδικήσει τίτλους, όλοι τους έχουν την εμπειρία και πιστεύω ότι μπορούν και οφείλουν να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες του που παρουσιάζονται στον κάθε αγώνα. Ραφαήλ. Τώρα προηγούνται τα μάτς με την Κηφισιά, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο τώρα αφού έχουμε και την ευκαιρία. Ακολουθεί το Final Four, πάλι η ΟΠΕ γνωστοποίησε την απόφασή της για προσκλήσεις. Τι περιμένει ο ΠΑΟΚ, να μην έχουμε δηλαδή πάλι εικόνες όπως Γλυφάδας, όπως τα προηγούμενα χρόνια? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα. Μας έχουν ενημερώσει για 25 προσκλήσεις. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. 25 άτομα φίλοι της ομάδος να είναι στο γήπεδο για να την υποστηρίξουν. Συν τους διοικούντες. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε.
Καλή δύναμη, καλή υπομονή με αυτά που ακούτε και διαβάζετε. Γενικότερα φτάνουν στα αυτιά σας, γιατί εντάξει, φαντάζομαι φτάνουν και άλλα που δεν φτάνουν στα δικά μας. Γενικότερα και στο βόλεϊ. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τα θίξω, γιατί δεν είναι στιγμές που πρέπει να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, ας ηρεμήσουμε λίγο και να δούμε λίγο. Όλοι μιλάμε για να ανεβάσουμε το επίπεδο του αθλήματος. Αλλά οι ενέργειες που βλέπω έχουν αντίθετο στόχο. Ναι. Και σε μια εποχή, πρόεδρε, που γενικότερα τα πράγματα και στην πόλη μας και στην Αθήνα δεν είναι ιδανικά, μάλλον είναι δύσκολα. Αρκετά δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα το τι περνάει η κοινωνία γενικότερα ή άλλα αίτη, αλλά η ουσία είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά γενικότερα. Ο καθένας ψάχνει κάπου να ξεδώσει. Ένα αποκούμπι, ναι. Να βγάλει τα αποθυμένα του, τα προβλήματά του. Και ο χώρος του αθλητισμού ενδείχνεται. Προσφέρεται, ναι. Τίποτα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη και στο πρωτάθλημα και στο Final Four. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαρόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Yeah.